Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά Grand Hotel, όπου οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Όπως όλα δείχνουν, η πλοκή φτάνει σε ένα σημείο καμπής, καθώς ο Νικόλας βρίσκεται μαχαιρωμένος. Μιλάμε για μια ανατροπή που πραγματικά ταράζει τα νερά της σειράς. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να δούμε πώς έφτασαν οι ήρωές μας σε αυτό το τραγικό σημείο. Ξεκινάμε όμως με ένα άλλο τραγικό γεγονός. Ο Κοσμάς βρίσκεται δολοφονημένος και το σοκ διαπερνά σαν ηλεκτρικό ρεύμα όλο το ξενοδοχείο. Αυτή η δολοφονία είναι μόνο η αρχή ενός ντόμινο που ξεκινά και παρασέρνει τους πάντες. Από τη στιγμή που εντοπίζεται το πτώμα του, η έρευνα για το δράστη ξεκινά με ταχύτητα φωτός. Κάποιος είναι εκεί έξω και σκορπίζει το θάνατο, και οι άνθρωποι μέσα στο Grand Hotel το αντιλαμβάνονται με τρόμο. Ο Χρόνης, που έχει ήδη ένα προαίσθημα, υποψιάζεται το Ρίγα. Ξέρετε, είναι το ένστικτο του αστυνομικού που το σμπρώχνει σε αυτή την κατεύθυνση. Τον παρακολουθεί διακριτικά, ψάχνοντας μανιωδώς για αποδείξεις. Ο στόχος του, να βρει ένα αδιάσυστο στοιχείο και να το κλείσει επιτέλους πίσω από τα σίδερα. Από την άλλη πλευρά, ο Κομνηνός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια άλλη φρικτή σκέψη. Η Βασιλική δεν έχει επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Κάτι δεν πάει καλά. Μέσα του γεννιέται υποψία ότι ίσως είναι νεκρή. Και αυτό το γεγονός να συνδέεται με το μυστηριώδη θάνατο της Ρόζας. Τώρα η ένταση ανεβαίνει ακόμη περισσότερο όταν ο αστυνόμος συναντιέται με τον Πέτρο. Ο Πέτρος, σε μια αναπάντεχη κίνηση, του αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα. Την ίδια ακριβώς στιγμή, οι έρευνες οδηγούν στην ανακάλυψη ενός ακόμη πτώματος. Ο Χρόνης οδηγεί τον Πέτρο μπροστά στο άψυχο σώμα μιας κοπέλας, απαιτώντας να τον βοηθήσει να αναγνωρίσει αν πρόκειται για την αδερφή του. Βλέπετε πως το ένα γεγονός συνδέεται με το άλλο. Έτσι η πλοκή υφαίνει σιγά σιγά τον ιστό της. Παράλληλα, ο δολοφόνος με το χρυσό μαχαίρι συνεχίζει την πορεία του, λες και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Μοιάζει να κινείται με μια απόκοσμη ελευθερία μέσα στο ξενοδοχείο. Είναι αυτή η αίσθηση της αόρατης απειλής που κάνει τα πάντα να μοιάζουν ακόμη πιο επικίνδυνα. Και αυτή τη φορά το θύμα του είναι ο Νικόλας. Το σοκ, η αναστάτωση, τα ερωτηματικά, όλα τα συναισθήματα συγκεντρώνονται καθώς το νέο μαχαίρι εξαφανίζεται από τη θέση του. Λες και το σκοτάδι μέσα στο Grand Hotel καταπίνει τα πάντα. Ο νεαρός σερβιτόρος βρίσκεται μαχαιρωμένος και αυτή η εικόνα παγώνει το χρόνο. Ποιος θα είναι τώρα ο επόμενος? Και πάνω απ' όλα, ποιος είναι αυτός ο αδίστακτος δολοφόνος που κυκλοφορεί με το χρυσό μαχαίρι στο χέρι? Φίλες και φίλοι, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Οι εντάσεις κορυφώνονται και οι ήρωές μας βρίσκονται πλέον σε μια τυφλή μάχη με έναν αόρατο εχθρό. Η σειρά παίρνει μια σκοτεινή τροπή και εσείς πρέπει να είστε εκεί για να ανακαλύψετε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Αυτά ήταν τα νέα από το Grand Hotel, μια σειρά που πραγματικά μας έχει καθυλώσει με τις συνεχείς ανατροπές της. Εσείς τι πιστεύετε, θα βρει ο Χρόνης στο δολοφόνο ή θα μείνουμε για μία ακόμη φορά με το μυστήριο στα χέρια μας? Αν θέλετε να μάθετε όλα τα καυτά νέα για το αγαπημένο σας σύριαλ και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις εξελίξεις, δεν έχετε παρά να πατήσετε subscribe. Και μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα like, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!